Στην Άβυσσο μας οδηγούν οι κυρώσεις της Δύσης, καθώς μετά το καμπανάκι κινδύνου για τη φτώχεια που απειλεί τους εργαζόμενους, τώρα οι οικονομικοί αναλυτές αποκαλύπτουν ότι απαιτούνται κεφάλαια 1,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων για να μείνει ζωντανή αγορά ενέργειας. Οι δυτικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να θυσιάσουν τους πολίτες τους για να μπορεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παίζει πόλεμο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι ηγέτες που έλαβαν την ψήφο για το συμφέρον των κοινωνιών τους έχουν ξεκινήσει να μιλούν για το τέλος της ευημερίας και για φτωχοποίηση. Και μάλιστα ζητούν να μην μιλά κανείς. Σύμφωνα με την νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, οι ευρωπαϊκές συναλλαγές ενέργειας κινδυνεύουν να ανασταλούν, εκτός και αν οι κυβερνήσεις αυξήσουν τη ρευστότητα που παρέχουν ώστε να καλυφθούν margin calls, απαιτήσεις περιθωρίου ύψους τουλάχιστον 1,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων.